Το χέρι σε χιλιάδες θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης απλώνει σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά στη χώρα μας η Airbnb, δημιουργώντας πλατφόρμα για τη διάθεση καταλυμάτων σε Ουκρανούς πρόσφυγες που αναζητούν καταφύγιο μακριά από τη δίνη του πολέμου. Έχει φτιάξει λοιπόν μια πλατφόρμα ξεχωριστή, το airbnb.org. Εκεί οποιοδήποτε μπορεί να διαθέσει το σπίτι του και να το δώσει για τους πρόσφυγες το οποίο έχουν ανάγκη. Είναι μια πλατφόρμα που δουλεύει πολύ εύκολα, όπως την Airbnb. Κάνουμε μια αναζήτηση, βρίσκουμε το σπίτι και ζητάμε από τον ιδιοκτήτη, πρόσφυγες δηλαδή, να πάνε να μείνουν εκεί. Η ανθρώπινη αυτή αλυσίδα βοηθείας εκτείνεται πλέον και στην Ελλάδα, με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, Ανδρέα Χίου, να επισημαίνει το υψηλό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν επιχειρηματίες και εταιρείες ακινήτων για να παραχωρήσουν δωρεάν καταλύματα σε Ουκρανούς πρόσφυγες, ενώ σημειώνει ότι αντίστοιχη κίνηση πραγματοποιήθηκε και στην υγειονομική κρίση με το πρώτο lockdown. Είναι αρκετά σπίτια ήδη και από εδώ και πέρα θα είναι και περισσότερα, γιατί όσο ανεβαίνει και το ζήτημα των προσφύγων, θα ανεβαίνει και η προσφορά. Μάλιστα, ο κύριος Χίου τονίζει πως και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων ετοιμάζει παρόμοια πλατφόρμα όπου θα καταχωρούνται τα ακίνητα και θα παραχωρούνται για διαμονή σε πρόσφυγες. Ο σύλλογος μας ετοιμάζει μια πλατφόρμα, ο Πασιδά δηλαδή, ετοιμάζει μια πλατφόρμα παρόμοια με αυτή της Airbnb, στην οποία θα μπορούμε να καταχωρούμε τα ακίνητά μας, κάποιος που θέλει δηλαδή να δώσει το ακίνητό του για τους πρόσφυγες. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι η εξής. Ότι θα μπορεί να έχει και ένα χαμηλό ενοίκιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χρειαστούν σπίτια μόνο για το πρώτο διάστημα, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους και θα κάνουν πολύ καιρό να επιστρέψουν. Με τα στρατεύματα του Βλαντιμίρ Πούτιν να επελάβουν για 2 εβδομάδες σε ουκρανικό έδαφος, οι εκτιμήσεις για την εκεχηρία είναι έως τώρα δυσίωνες. Για τον λόγο αυτόν, εκτός από την δωρεάν διαμονή σε καταλύματα τύπου Airbnb, έχει προβλεφθεί σύμφωνα με τον κύριο Χίου και η πολύ χαμηλή ενοικίασή τους, δεδομένου του χρόνου που θα παραμείνουν σε ελληνικό έδαφος οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρει πολύ καιρό για να γίνει αυτό. Πολλοί λένε ότι θα πάρει και χρόνια. Οπότε φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Ελλάδα για παράδειγμα και να αρχίζουν να ψάχνουν για σπίτια, έτσι όπως έχουν πάει τα ενίκια, αποκλείεται να βρουν κάτι σε λογική τιμή. Παράλληλα, ο κύριος Χίου αναφέρει και μία ακόμη πρωτοβουλία που έγινε προς ανακούφιση των πληγέντων. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα μεγάλο group του Facebook που είναι για το Airbnb και αποτελείται από περισσότερα από 80.000 μέλη ανά την Ιφίλιο, έγιναν στην ουσία εικονικές κρατήσεις στους ανθρώπους αυτούς στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και τη Μαριούπολη, ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματα αυτά. Ήδη ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ δόθηκε σε ανθρώπους που τα είχαν απόλυτη ανάγκη. Κάπως δηλαδή σαν ένα βοήθημα, το οποίο λόγω της ιδιαιτερότητας Airbnb είναι και άμεσο. Δηλαδή, κάνω μια κράτηση τώρα σε ένα σπίτι στο Κίεβο, σε κάποιο συνάδελφο εκεί, και τα χρήματα αυτά τα παίρνει ο άνθρωπος που τα έχει ανάγκη την επόμενη ημέρα. Φυσικά δεν θα πάει κανείς εκεί να μείνει, έτσι. Αυτό το είδε και η Airbnb, ήδη έχει ενημερώσει ότι δεν θα κρατάει προμήθειες για αυτές τις κρατήσεις, η οποία προμήθεια της Airbnb είναι στο 15%. Είπε λοιπόν ότι θα κρατάει προμήθεια και με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε προχθές είναι πάνω από 65.000 αυτές οι κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο καλωσορίσματος των προσφύγων στη χώρα μας, ο Πασιδά βρίσκεται σε μια σειρά επαφών με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ώστε τα καταλύματα που θα παρέχονται δωρεάν στους Ουκρανούς να είναι προμηθευμένα με βασικά αγαθά για το πρώτο τουλάχιστον διάστημα. Έχουμε μιλήσει και με διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κυρίως, για να μπορούμε τα σπίτια αυτά που θα διαθέσουμε για τους πρόσφυγες να είναι εξοπλισμένα με τα πρώτα αγαθά. Δηλαδή θα έχουν μέσα γάλα, αλεύρι, οτιδήποτε χρειάζεται λάδι, οτιδήποτε χρειάζεται δηλαδή για ένα σπίτι να ξεκινήσει τουλάχιστον για 1-2 εβδομάδες, να μην έχουν στο μυαλό τους και αυτό ακόμα. Αυτό που δηλώνει ο κύριος Χίου είναι πως ο καθένας πρέπει να σταθεί με τις δικές του δυνάμεις στο πλευρό των προσφύγων και να προσφέρει τη βοήθειά του σε ανθρώπους που έζησαν τη φρίκη του πολέμου και αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τις αιστείες τους για να γλιτώσουν. Άλλωστε, όπως λέει με νόημα, η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών.